στέλνουμε τους αγωνιστικούς χαιρετισμούς από την πόλη μας, αλλά και από το νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης. Να θυμίσουμε σε όλους ότι η όλη ιστορία με την υγεία ξεκίνησε με τις προηγούμενες κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας, με τα πρώτα κλεισίματα νοσοκομείων, με διαθυσιμότητες συναδέρφων και βέβαια με την προοδευτική, μέσα σε εισαγωγικά αριστερή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, όπου ουσιαστικά έχει μετατρέψει το χώρο των δημοσίων σε έναν χώρο που στηβάζονται ψυχές, ψυχές που σημαίνει ελαστικές μορφές εργασίας. Το 25% των νοσοκομείων καλύπτεται από συμβασιούχους. Και εδώ να πούμε ότι όλο αυτό είναι μέσα στο σκεπτικό τους, στο ότι να κάνουν τα νοσοκομεία επιχειρήσεις, νοσοκομεία που θα δουλεύουν σύμφωνα με έσοδα-έξοδα, άρα θέλουμε και υπαλλήλους οι οποίοι δεν κοστίζουν. Είναι εργάτες φτηνοί, οι οποίοι δεν έχουν δικαιώματα. Και κάθε φορά τους πετάμε και ένα κόκαλο, όπως ανανέωση για ένα χρόνο ακόμα, δηλαδή παράταση της ομοιρίας τους, παράταση στο ψύχολο που τους δίνουν για αυτούς και για τις οικογένειές τους. Λέμε, όχι πια, αυτό δεν θα περάσει. Αυτή η πρωτοβουλία, η οποία πραγματικά έδωσε φτερά σε πάρα πολλούς συναδέρφους που ήταν απογοητευμένοι, λέμε ότι θα τη στηρίξουμε, συνεχίζουμε και εδώ να τονίσουμε ότι η συνδικαλιστική ηγεσία της ΑΔΕΔΗ ήταν αυτή η οποία δεν δέχεται τους συμβασιούχους μέσα στα σωματεία. Μπροστά σε όλο αυτό λέμε ότι εμείς έχουμε τη δύναμη, εμείς μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα, δεν υπάρχει διαφορά μόνιμου και συμβασιούχου, αυτός είναι ο κοινωνικός αυτοματισμός, αυτό είναι το διέρη και βασίλευε. Συνεχίζουμε και είμαστε πραγματικά αισιόδοξοι ότι αύριο θα είναι μια καλύτερη μέρα και για μας και για τα παιδιά μας.